Πάμε ωστόσο να δώσουμε συνέχεια σε ένα θέμα το οποίο βρίσκεται στην σελίδα 16, ένα ρεπορτάζ του συναδέλφου του Μπάμπη του Σαββίδη, που έχει να κάνει με μια πρωτοβουλία, με μια απέτηση, με μια διεκδίκηση του Δήμου Χερσονήσου. Διεκδικεί τα 72 στρέμματα εντός της πρώην Αμερικανικής βάσης Γκουρνών. Είναι μια έκταση η οποία δεν συμπεριλαμβάνεται στο φιλέτο της προωθούμενης ιδιωτικοποίησης. 16 σελίδα. Και πάμε να δώσουμε συνέχεια. Στο στούντιο βρίσκεται ο Δήμαρχος Χερσονήσου, ο κύριος Γιάννης Έγκος. Δήμαρχε, την καλησπέρα μου, τα λέμε και στο στούντιο. Καλησπέρα. Οι συνθήκες βοηθούν. Μετά από πολύ καιρό, βέβαια, που η πανδημία μας κράτησε μακριά, το μεγαλύτερο, το περισσότερο χρονικό διάστημα, έχουμε τη δυνατότητα πάλι να ξαναβρεθούμε. Καλησπέρα, κύριε Παναγιώτοπουλε. Καλησπέρα, κύριε Σαββίδη. Να είστε καλά. Όλο αυτό το διάστημα. Και Μπάμπη Σαββίδη, συνάδελφος από την εφημερίδα Νέα Κρήτη. Δήμαρχε, να επιτρέψουμε λίγο στον Μπάμπη να μας βάλει στο κλίμα του ρεπορτάζ, προκειμένου μετά να έχουμε και ένα πρώτο σχόλιο. Μπάμπη. Λοιπόν, μια πολύ σημαντική διεκδίκηση του Δήμου Χερσονήσου. Επαναφέρει στο προσκήνιο το αίτημα να του παραχωρηθούν 72 στρέμματα εντός της πρώην Αμερικανικής βάσης Γκουρνών. Όπως πολύ σωστά ανέφερες, δεν περιλαμβάνονται στη γνωστή έκταση των 345 στρεμμάτων που προωθούνται προς παραχώρηση σε ιδιώτη επενδυτή. Είναι δυτικά της έκτασης αυτής. Και εκεί λοιπόν ο Δήμος Χερσονήσου ζητάει από την ΕΤΑ, την εταιρεία κινήτων του Δημοσίου, να την πάρει στα χέρια του και να την αξιοποιήσει για κοινόχρηστες υποδομές, για το καλό της τοπικής κοινωνίας. Και αν δεν κάνω λάθος, Δήμαρχε, σχεδιάζεται πάρκο, πλατεία, παιδική χαρά, πνευματικό κέντρο, πνεύμονες αναψυχής. Νομίζω είναι μια ευκαιρία να μας τα παραθέσετε λίγο ακριβώς. Ποιο είναι το πλάνο σας. Καταρχήν, έχετε στις οθόνες μας και από ό,τι βλέπω στο βίντεο wall. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο, να το εξηγήσουμε, Δήμαρχε. Ακριβώς. Βλέπουμε λίγο. Έτσι, μπράβο, μπράβο. Ευχαριστώ, Θεοδόρα. Βλέπουμε λίγο εδώ με μαύρο φόντο, χρώμα. Σωστά, Δήμαρχε. Ακριβώς. Την έκταση που διεκδικείται από το σύνολο της έκτασης, βέβαια, που υπάρχει αυτή η Αμερικανική βάση στις Γκούρνες. Για πείτε μας, ποιο κομμάτι είναι, για να καταλάβουμε. Λοιπόν, μιλάμε για τα γραμμοσκιασμένα με μαύρο χρώμα, όπως τα βλέπουν οι τηλεθεατές μας, ακίνητα. Πρακτικά βρίσκονται στη δυτική μεριά της Αμερικάνικης βάσης και νότια του θαλασσόκοσμου και του Ιθαβίκ. Το κομμάτι δηλαδή που είναι βόρεια των γραμμοσκιασμένων τμήματων είναι οι εγκαταστάσεις του Ενιδρίου και του Ιθαβίκ. Ο Δήμος Χερσονήσου, ως ένας μεγάλος τουριστικός προορισμός, προέκυψε από τη συνένωση των δήμων, των πρώην δήμων Μαλίων, Χερσονήσου, Γουβών και Επισκοπής. Αν θέλετε, γεωγραφικά, εξ Ανατολών προς Δυσμάς. Ο Δήμος Χερσονήσου όμως, παρότι συνενώθηκε το 2011, αρχής γενομένης από 1η-1η βέβαια με τον Καλλικράτη, δυστυχώς έχει ένα πολύ μεγάλο παράκτιο μέτωπο, αποτελείται όμως από 48 μικρομέγαλα χωριά. Αυτό γεννάει βέβαια πολλά θέματα διαχείρισης καθημερινότητας, αλλά έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Δυστυχώς δεν έχει το χαρακτήρα μιας πόλης, δεν έχει ένα συνεκτικό οικιστικό ιστό μαζεμένο σε ένα σημείο, όπως παράδειγμα η πόλη του Ηρακλείου που είναι, έχει ένα μητροπολιτικό κέντρο ή άλλες πόλεις και Πέριξ κάποια χωριά. Δυστυχώς έχουμε 48 μικρομέγαλα χωριά. Αυτό όμως στερεί από την πόλη μας, από τον τόπο μας, ένα χαρακτήρα πόλεως. Δεν έχουμε τις αστικές υποδομές που χρειάζονται. Αστικές υποδομές για ένα αξιοπρεπή δήμο, ο οποίος πρέπει, εκτός από το τουριστικό προϊόν το οποίο, αν θέλετε, παρέχει στους επισκέπτες, πρέπει να δώσει και τις αναγκαίες υποδομές στους δημότες, είναι καταρχήν μία αξιοπρεπή, αν θέλετε, δομή ενός δημαρχείου. Ευτυχώς μείνανε τα κτίρια των Αμερικάνων και τα δημαρχεία, τα δύο κτίρια του δημαρχείου, στεγάζονται σε κτίρια της δεκαετίας του 50, που προφανώς είναι μη λειτουργικά και ακατάλληλα, όπως είναι εκεί που βλέπουν οι τηλεθεατές μας, μεταξύ των γραμμοσκιασμένων κομματιών. Η άσπρη έκταση που βρίσκεται εκεί, ναι, είναι το δημαρχείο, είναι κάποια σχολεία, είναι ένα κλειστό γυμναστήριο. Όλα όμως της δεκαετίας του 50-60, τα σχολεία μας σε πολύ κακή κατάσταση, δεν πληρούν τις προδιαγραφές που απαιτούνται. Τα σχολεία μας δεν έχουν αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, δεν έχουν αίθουσες σύτησης, δεν έχουν ένα κλειστό γυμναστήριο για τα παιδιά εντός των σχολικών πολλά μονάδων. Τα προβλήματα. Πολλά τα προβλήματα. Φτάνουμε στο σήμερα. Φτάνουμε στο σήμερα λοιπόν. Αυτές οι εκτάσεις, οι οποίες, ειδικά οι βόρειες, τα τρία κομμάτια που είναι δίπλα-δίπλα τα μαύρα, ναι, είναι εντελώς ανεκμετάλλευτα. Εδώ λοιπόν το όραμά μας είναι το εξής απλό. Αυτά τα ακίνητα να παραχωρηθούν στο Δήμο Χερσονήσου και πλέον να φτιάξουμε κεντροβαρικά την πλατεία μας,
ένα πάρκο, μια παιδική χαρά, το Δημαρχείο του Δήμου Χερσονήσου, τις αθλητικές μας εγκαταστάσεις, ένα πνευματικό κέντρο, ένα μικρό πνευματικό κέντρο να μπορεί ο Δήμος αξιοπρεπώς να εκτελεί και να φιλοξενεί εκδηλώσεις, αλλά και να στηρίξουμε και τις υποδομές μας όπως είναι τα σχολεία. Τα σχολεία αυτά, όπως σας κατέδειξα, είναι παλιές υποδομές, οι οποίες είναι σε πολύ κακή κατάσταση, μη έχοντας καν οικοδομικές άδειες, άρα δεν δύναται να εξοραϊστούν, να αναβαθμιστούν νομίμως. Υπάρχουν πολλά προβλήματα στην αναβάθμισή τους, άρα λοιπόν πρέπει να χτιστούν νέα. Το σχέδιο υπάρχει, το όραμα υπάρχει, δυστυχώς η πέριξ της Αμερικάνικης βάσης περιοχή και ανατολικά που είναι οι Γούβες και δυτικά που είναι οι Γούρνες, δυστυχώς είναι κατακαιρματισμένοι σε πολύ μικρούς κλήρους, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν ακίνητα ούτε καν προς αγορά για να γίνουν αυτές οι δημόσιες υποδομές. Μάλιστα. Ο Δήμος Χερσονήσου λοιπόν, πρέπει να ενημερώσω, βέβαια είναι σημαντικό, ότι έχει κάνει κίνηση, γιατί πρέπει να είμαστε, να γνωρίζει ο Δημότης, ολότελα από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, από το 2017 ήταν το πρώτο αίτημα. Το 2018 το δεύτερο, μόλις ανέλαβα το 2020 έγινε τρίτο αίτημα και τώρα το Σεπτέμβρη τέταρτο αίτημα για την παραχώρηση αυτών των εκτάσεων. Αίτημα χωρίς απάντηση. Αίτημα χωρίς απάντηση τα δύο τελευταία χρόνια που έχουμε κάνει, ναι, το 20 και μετά, όμως αν θέλετε, έρχεται το πλήρωμα του χρόνου, αγαπητοί φίλοι, καθώς τη στιγμή που τώρα, μέσα στο μήνα πιθανότατα, υπογράφονται τα συμβόλαια με τον ανάδοχο παραχώρησης της Αμερικάνικης. Εδώ πάμε τώρα σε ένα... Τώρα πάμε στα σπουδαία. Τώρα μας δίνει είδηση. Πάμε στα σπουδαία. Λοιπόν, ωραία, για να περάσουμε και στην έκταση που είναι προς παραχώρηση, τα 345 στρέμματα. Λοιπόν, από ό,τι ξέραμε, Δημαρχέ, ήταν να πέσουν υπογραφές για να επισφραγιστεί η παραχώρηση με τον ιδιώτη επενδυτή, την εταιρεία ΡΕΤΣ, εντός Σεπτεμβρίου. Δεν έχει γίνει. Μας λέτε ότι θα γίνει τώρα. Προσεχώς. Πριν από 10 μέρες είχαμε μία τηλεδιάσκεψη με το ΤΑΙΠΕΔ για κάποιες, αν θέλετε, λεπτομέρειες που έχουν να κάνουν με την παραχώρηση. Καθώς είναι λίγο φαϊνότερο, και να το μεταφέρω και αυτό και σε εσάς και όσους μας βλέπουν, ότι αυτές οι επενδύσεις δεν πάνε μπροστά χωρίς τη συνένεση των τοπικών κοινωνιών. Και εδώ πρέπει να αναφέρω ότι και με το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο και με την τωρινή του σύνθεση στηρίξαμε αυτή την επένδυση, γνωμοδοτώντας θετικά, όπως το ίδιο έκανε σε αυτή την περιφερειακή περίοδος και η περιφέρεια Κρήτης. Πράγμα σωστά, το οποίο δεν είχε γίνει, μάλιστα, την προηγούμενη περιφερειακή περίοδο. Αυτό το πράγμα, αν θέλετε, δείχνει τη βούληση της τοπικής κοινωνίας. Αυτό το κομμάτι φιλέτο, το οποίο είναι παρικμασμένο εδώ και πολλά χρόνια. Στο τέλος λέμε το εξής, δεν το ανεχόμαστε πια, δεν θέλουμε να βλέπουμε τον τόπο μας σε αυτή την παρακμή και με αυτή την άσχημη εικόνα, επιζητούμε την ανάπτυξη και μαζί με αυτό, βέβαια, πέριξ της περιοχής, εννοείται ότι και εμείς σαν Δημοτική Αρχή το επόμενο διάστημα θα κάνουμε τις ενέργειές μας και εκεί εντάσσεται η προσπάθειά μας να αναβαθμίσουμε αυτά τα ακίνητα. Υπογραφές πότε, Νίκο, να κινήσουμε. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, λοιπόν, είμαστε, η διαδικασία κατάρτισης των συμβολέων είναι στο τελικό στάδιο. Και έχω την εντύπωση ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ότι εντός των προσεχών, αν θέλετε, εβδομάδων, για να μην είμαι ακριβέστατος, μέσα στο μήνα, που δεν δηλαδή είναι δουλειά μου, βέβαια, μέσα στο μήνα, εκτιμώ ότι θα γίνει το συμβόλαιο. Εδώ, τα κατέχουν εδώ, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Αυτό δεν το γνωρίζω. Υποθέτω ότι η υπογραφή του συμβολίου θα γίνει σε εγκαταστάσεις και στα γραφεία του ΤΑΙΠΕΔ στην Αθήνα, έτσι δεν είναι? Αυτό το πράγμα δεν είμαστε, αν θέλετε, γνώστες απόλυτοι, καθώς δεν συμμετέχουμε σε αυτή τη διαδικασία. Από εκεί και πέρα πρέπει να αναφέρω ότι, επειδή δείχνεται αυτή τη στιγμή και την έκταση την ανατολική, που είναι το ΔΕΚ, που είναι και αυτό στη διαχείριση της ΕΤΑΔ, ναι, ως Δήμος Χερσονήσου στηρίζουμε στεναρά την χρήση των ακινήτων αυτών υπό την τωρινή τους μορφή, με την παραχώρηση. Το Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο είναι μια δομή μοναδική στην Κρήτη. Αν κάποιος μας πει ότι απαιτείται η αναβάθμισή του, ο εξοραϊσμός του και η βελτίωση της λειτουργίας του, βεβαίως είμαστε εδώ να το συζητήσουμε. Γιατί πρέπει να πω ότι ο Δήμος Χερσονήσου δεν διαχειρίζεται αυτά τα ακίνητα, είναι μέτοχος της εταιρείας που ανήκει στην περιφέρεια Κρήτης, της Ειρήνης, με ένα ποσοστό που διαχειρίζεται το κομμάτι το ανατολικό της Αμερικάνικης βάσης. Εκεί, Δήμαρχε, συγγνώμη που σας διακόπτω, είχαμε ένα σύριαλ, βέβαια, βεβαίως, τα προηγούμενα 1,5-2 χρόνια. Δεν ξέρω, έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο? Όχι, δεν έχει ξεκαθαρίσει. ΕΤΑΔ, ούτε και εκεί. Είδανε το φως της δημοσιότητας πρόσφατα με ραδιοφωνική παρουσία του κύριου Βλαστού, του Προέδρου της ΕΤΑΔ, περί, αν θέλετε, αναβάθμισης των υποδομών αυτών και αλλαγή του καθεστώς πιθανότατα παραχώρησης ή λειτουργίας τους. Εκείνο που έχω να πω είναι ότι το καθεστώς παραχώρησης είναι το δέον, καθώς τα διαχειρίζεται ουσιαστικά η τοπική κοινωνία
έστω και μέσω της περιφέρειας. Αν κάποιος πει ότι αυτά πρέπει να είναι πιο αποδοτικά, καλύτερο λειτουργικά και πιο αποδοτικά και για την τοπική κοινωνία και υπερτοπικά, ναι, βεβαίως να το δούμε σε συνεργασία με την περιφέρεια. Αλλά δεν χρειάζεται να αλλάξει το καθεστώς χρήσης τους. Τα χρειάζεται η τοπική κοινωνία, μάλιστα, όπως και τα δυτικά, τα οποία είναι κομβικά για την ανάπτυξη του Δήμου. Μην ξεχνάτε, τις επόμενες μέρες θα λάβετε κι εσείς δελτίο τύπου, θα το γνωστοποιήσουμε. Γίνονται τα εγγένεια του νέου σχολείου στον Κοψά, το οποίο, όπως φαίνεται στη φωτογραφία, είναι κάτω, νοτικά της Εθνικής, και το, ναι, έχουμε βγάλει το σχολείο πάνω στο βουνό. Γιατί δεν υπάρχουν ακίνητα, σωστά, προκειμένου να επενδύσουμε. Λοιπόν, να σας πάμε όμως και σε κάποια δημοτικά έργα που σχεδιάζονται, είναι στα Σκαριά. Νομίζω ότι είναι οραματικά έργα. Μιλάω για τις λεγόμενες, αν μου επιτρέπετε, παραλιακές αναπλάσεις, τη μεγάλη ανάπλαση στο παραλιακό μέτωπο της Χερσονήσου και βεβαίως και το έργο που σχεδιάζεται στη στοιχειωμένη, να μου επιτρέψετε, Δήμαρχε, Μαρίνα των Μαλίων, εκεί που είχε βαλτώσει αυτό το έργο, έχει μείνει στη μέση Μαρίνα των Μαλίων. Νομίζω κάνετε κάποιες προσπάθειες τα τελευταία χρόνια. Σας ευχαριστώ για αυτή την αναφορά. Πρέπει να πω το εξής, ότι όταν αναλάβαμε την διαχείριση των τοπικών πραγμάτων, εκείνο το οποίο είχαμε ως, αν θέλετε, όραμα και προτεραιότητα, είναι ότι η χερσαία, η παραλιακή ζώνη, το παραλιακό μέτωπο του Δήμου Χερσονήσου, αυτό που δίνει ευημερία, πλούτο στην περιοχή, θέσεις εργασίας, πρόσθετη αξία και, αν θέλετε, ευημερία στους κατοίκους, είναι το παραλιακό μας μέτωπο. Εκείνο το οποίο κάναμε κατευθείαν, λοιπόν, ήταν να ξεκινήσουμε τη μελέτη ανάπλασης της χερσαίας ζώνης του Λιμένα, μια παροχημένη δομή 50 ετών, 60 ολότελα θα έλεγα, από τη δεκαετία του 60, η οποία δεν περιποιεί τη μη εικόνα που παρουσιάζει αυτή τη στιγμή, ενώ έχει καταστεί και επικίνδυνη. Εκτιμώ ότι εντός του μήνα αυτού, και αυτό είναι μια είδηση, ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, ο κύριος Παρλαμάς, θα υπογράψει τη μελέτη, την έναρξη της μελέτης, η οποία πλέον δίνει σάρκα και οστά σε ένα οραματικό έργο, που είναι η ανάπλαση όλης της χερσαίας ζώνης του Λιμένα, ναι, που θα αναβαθμίσει πάρα πολύ την περιοχή. Έχετε και μια μεγάλη χρηματοδότηση. Βεβαίως. Υπάρχει η χρηματοδότηση του 1,5 εκατομμυρίου για τη μελέτη ανάπλασης, που, να μην ξεχάσω να αναφέρω, είναι εξαιρετικά σημαντικό για μας. Περιλαμβάνει και την αναβάθμιση των υποδομών με ήπιες κατασκευές στην Δία. Η Δία ανήκει στο Δήμο Χερσονήσου, στην κοινότητα Ελιάς της Δημοτικής Ενότητας Γουβών. Είναι ένα φανταστικό νησί, ένα μοναδικό νησί με ιστορία, περιοχή Natura, στην οποία παρεπιδημεί ένα πολύ σημαντικό τουριστικό προϊόν, καθώς ελιμενίζονται καθημερινά, ειδικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, πάνω από 10 με 15 και 20 σκάφη, και παρέχει αυτό το νησί σημαντικά θέματα, σημαντική δυνατότητα αναψυχής στους επισκέπτες. Οι επισκέπτες να μην σέβονται ωστόσο αυτή την περιοχή. Άρα λοιπόν τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να πάμε στο νησί με τις δέουσες και κατά νόμο ενέργειες, γιατί εκεί εμπλέκεται και το δασαρχείο και η εκτιματική υπηρεσία, ναι, του Δημοσίου, να κάνουμε ήπιες κατασκευές, να φροντίζουμε το νησί, να το καθαρίζουμε, να είναι αξιοπρεπή παρουσία του κόσμου. Και να προβλέπεται και μια φύλαξη. Ακριβώς, προφανώς. Ακριβώς. Το τρίτο οραματικό έργο, το οποίο ορθά αναφερθήκατε, είναι το λιμάνι των Μαλίων. Το λιμάνι των Μαλίων, το οποίο παραχωρήθηκε στο Δήμο Χερσονήσου, είναι μια τουριστική μαρίνα του ΕΟΤ. Ανήκε όχι στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, αλλά στο Υπουργείο Τουρισμού. Τον Μάιο, ήταν περίπου 1 με 1,5 μήνα πρώτων εκλογών, παραχωρήθηκε στο Δήμο Χερσονήσου. Τι ενέργειες έχουμε κάνει? Ξεκινάμε οικονομοτεχνική μελέτη για την αξιοποίησή του, διότι μετά από δεκαετίες υπάρχει ενδιαφέρον εμπορικό για αυτό το λιμάνι. Πρέπει να ξεκινήσουμε λοιπόν μια οικονομοτεχνική μελέτη, η οποία θα καταδείξει τον τρόπο με το οποίο θα το εκμεταλλευτούμε. Προφανώς πιθανότατα και εκεί με μια παραχώρηση σε κάποιον επενδυτή, ναι, ο οποίος θα πάρει το λιμάνι και θα το εξοραίσει. Πού καταλήγουμε όμως, αγαπητοί φίλοι? Ότι τρεις πολύ σημαντικές δομές στο Δήμο Χερσονήσου, η πρώην Αμερικάνικη βάση Γουρνών, το λιμάνι της Χερσονήσου και το λιμάνι των Μαλίων, πρακτικά δηλαδή περίπου το μισό παραλιακό μέτωπο του Δήμου σε επίπεδο υποδομών εννοώ, όχι σε έκταση, τα επόμενα χρόνια μπαίνει σε πορεία αναβάθμισης. Τα Μάλια, πολύ σημαντικό και τουριστικό και κοινωνικό οικιστικό κομμάτι του Δήμου μας, με το λιμάνι αυτό αυτή τη στιγμή αναβαθμίζεται εφόσον πάρει πορεία υλοποίησης, γιατί ο τόπος του Λιμένα των Μαλίων αυτή τη στιγμή είναι ένας τόπος προς αποφυγή. Δεν υπάρχει ούτε χερσαία ζώνη Λιμένα, οι βασικές υποδομές δεν υπάρχουν εκεί. Αν αναπτυχθεί το λιμάνι, καταλαβαίνουμε ότι όλη η περιοχή νότια του Λιμένα και με ύπαρξη σχεδίου πόλεως στην περιοχή δύναται να αναβαθμιστεί τα επόμενα χρόνια. Μάλιστα. Και μην ξεχνάμε ότι η έλευση του αεροδρομίου,
το οποίο θα κατασκευαστεί και προφανώς σε 3-4 χρόνια θα λειτουργήσει, θα δημιουργήσει ένα τρίγωνο οικιστικό τουριστικό μεταξύ Ηρακλείου, Χερσονήσου και αεροδρομίου, πολύ σημαντικό, το οποίο θα σηκώσει εκατομμύρια επενδύσεων, πολλά νέα κρεβάτια και πολλούς νέους οικιστές που θα έρθουν να μείνουν στην περιοχή. Είναι βασικό λοιπόν και γι' αυτό η πολιτεία πρέπει να σταθεί αρρωγός και καταλαβαίνοντας αυτή την ανάπτυξη που θα έρθει σε αυτόν τον τόπο, να παραχωρήσει αυτά τα 72 στρέμματα προκειμένου να κάνουμε τις αναγκαίες αστικές υποδομές. Και θα ήθελα τελειώνοντας να πω και κάτι τελευταίο. Εννοείται ότι το προσεχές διάστημα θα ζητήσω ραντεβού με τον επιβλέπον της ΕΤΑΔ υπουργό, που είναι ο κύριος Σταϊκούρας, ο υπουργός οικονομικών, προκειμένου να συζητήσουμε. Γιατί η παραχώρηση των 72 στρεμμάτων, τη στιγμή που βρίσκονται αυτά τα στρέμματα υπό την διαχείριση της ΕΤΑΔ, θέλει μια νομοθετική πρωτοβουλία προκειμένου να αποδοθούν στο Δήμο Χερσονήσου. Να. Και επειδή αυτό έγινε πρόσφατα σε άλλο Δήμο της Βόρειας Ελλάδας, μπορεί να γίνει και εδώ. Μάλιστα. Μπάμπη, το ρεπορτάζ, τι άλλο έχει, τι άλλο ερώτημα. Λοιπόν, έχουμε χρόνο, θέλω να πάω και σε ένα θέμα που δεν είναι δημοτικό έργο, αλλά σας αφορά άμεσα. Από ό,τι ξέρουμε, η περιφέρεια Κρήτης ετοιμάζει σιγά-σιγά ένα μεγάλο εγχείρημα αναβάθμισης της παλιάς εθνικής οδού, από τις Γούβες έως τη Χερσόνησο, μήκους 8,6 χιλιόμετρων, που είναι πάρα πολύ σημαντικό έργο, αν δρομολογηθεί. Βεβαίως είμαστε ακόμα σε πρώιμο στάδιο, δήμαρχε. Και θα ήθελα να μας σχολιάσετε λίγο, διότι είναι και ένα δύσκολο έργο. Δύσκολο να βαθμιστεί, διότι υπάρχει και στενότητα με τις ζώνες απαλωτρίωσης, υπάρχουν παρακείμενες περιουσίες και νομίζω ότι ο κόσμος αυτό που θέλει να μάθει είναι αν θα αλλάξει και λίγο το θέμα με τους κόμβους. Να μπορεί να κινείται και να κάνει και αναστροφή η Δήμαρχη, γιατί κάτι τέτοιο σήμερα ουσιαστικά δεν μπορεί να γίνει. Η αλήθεια είναι ότι το κομμάτι της αναβάθμισης του ΒΟΑΚ, που μας αφορά εμάς από το Ηράκλειο μέχρι και τη Χερσόνησο, καθώς το κομμάτι από Χερσόνησο μέχρι Νεάπολη, είναι υπό σύνταξη, όχι μελέτη, αλλά τελειώνει ο διαγωνισμός και θα βγει ανάδοχος, θα υπογράψει και περί τα τέλη του έτου αρχές του αλληνού θα ξεκινήσει και αυτό να κατασκευάζεται. Όντως είναι πολύ σημαντικό, διότι η Δημοτική Ενότητα Γουβών, στην οποία απευθύνεται αυτό το κομμάτι και τουριστικά αλλά ειδικά οικιστικά, λόγω της γυτνίασης με το Ηράκλειο τα επόμενα χρόνια και λόγω της ύπαρξης των οικοδομικών συνεταιρισμών νοτίως της Εθνικής, θα αναπτυχθεί ραγδαίως. Άρα λοιπόν οι καλές προσβάσεις και οι ασφαλείς προσβάσεις παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Τόσο στο κομμάτι, σε πρόσφατο Περιφερειακό Συμβούλιο, καταδείχθησαν οι αδυναμίες της πρότασης της πολιτείας που ήρθε από το Υπουργείο Υποδομών, καθώς έγινε μια παράξενη αλλαγή και μια πρόταση της πολιτείας για τον κόμβο του καρτερού επισκοπής. Δεν την μπορούσαμε να την καταλάβουμε, καθώς κανένας δεν την κατάλαβε. Υφίστατο μελέτη εγκεκριμένη με περιβαλλοντικούς όρους, η οποία από το Υπουργείο πετάχτηκε στον κάλαθο των αχρήστων και έγινε μια πρόταση με κυκλικά roundabout κοντά στο κταίο, βόρεια και νότια. Μη λειτουργική. Εκείνο που θέλω να πω και εκτιμώ ότι θα γίνει, γιατί κατέστη και κτήμα της πρότασης της περιφέρειας, εκτιμώ ότι θα γίνει αποδεκτό. Υπάρχει λοιπόν μελέτη υφιστάμενη. Εκεί που είναι τώρα ο κόμβος να ολοκληρωθεί και όλες οι προσβάσεις και από Ηράκλειο και προς Ηράκλειο και από και προς Αγιονικόλαο, ασφαλώς προκειμένου να αναπτυχθεί μια περιοχή που θα αναπτυχθεί τα επόμενα χρόνια. Πολύ σημαντική παρέμβαση είναι και στο κακό όρος, που επίσης μαθαίνω ότι η πολιτεία δείχνει κατανόηση. Καθώς για τη σύραγγα, λέτε. Για τη σύραγγα. Μακάρι να γίνει. Εκεί θα είχαμε, ήδη έχουμε πολλά ατυχήματα κατέτος. Φανταστείτε λοιπόν έναν δρόμο που ξεκινάει από μια μεγάλη ευθεία 2 χιλιόμετρων, η ευθεία του καρτερού. Και προσέξτε, εμείς γνωρίζουμε την γεωμορφολογία της περιοχής, αλλά ο λοαδοπός που έρχεται και έχει μια εθνική που θα πηγαίνει με μέσο όρο 110 με 120 χιλιόμετρα, δεν γνωρίζει ότι πρέπει στο κακό όρος να φρενάρει και να πάει στα 70. Και επίσης από την άλλη μεριά, η άλλη μεγάλη ευθεία στην περιοχή του Κοκκίνη, για να καταλήξουμε πάλι στο κακό όρος, θα έχουμε ένα κάρο ατυχήματα. Πρέπει λοιπόν εκεί ή να βελτιωθεί η γεωμετρία του οδοστρώματος, να κοπεί δηλαδή βουνό προκειμένου να ισιώσει, ή να γίνει, όπως το είπατε πολύ ορθά, μία σύραγγα που η οποία θα ξεπεράσει το κακό όρος για την ασφάλεια και την οδική ασφάλεια των αυτών που χρησιμοποιούν το δρόμο. Και μετά είναι ο άλλος κόμβος που είναι στην περιοχή του Κοκκίνη, που και εκεί είχαμε κάποιες παρατηρήσεις, καθώς δεν ήταν απολύτως λειτουργικός, ειδικά στο νότιο κομμάτι, που εκτιμούμε ότι η πολιτεία έχει καταλάβει τα προβλήματα που υπάρχουν και στα τρία σημεία. Μάλιστα. Τα οποία ελπίζω να καταλαβαίνουμε όλοι ότι όλη η διακίνηση του τουρισμού της Ανατολικής Κρήτης θα γίνεται από το τρίγωνο αεροδρόμιο Χερσόνησος, κόμβος Χερσονήσου, μέχρι Ηράκλειο. Άρα αυτό το κομμάτι του δρόμου πρέπει να είναι πολύ ασφαλές, διότι
Φανταστείτε ότι στη Δυτική Κρήτη οι διελεύσεις από σημεία που έχουν κίνηση είναι 10.000 το καλοκαίρι την ημέρα και από τα συγκεκριμένα σημεία είναι 42.000 την ημέρα. Ναι, φανταστείτε τι θα γίνει ο κυκλοφοριακός φόρτος. Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε σε διάλειμμα. Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Νωρίς να μιλήσουμε για αυτοδιοικητικά, για εκλογές, για διεργασίες. Είναι νωρίς, τι πιστεύετε? Νωρίς είναι, νωρίς. Εκείνο που πρέπει να πούμε τελειώνοντας είναι ότι ο τουρισμός, όπως και ο προλαλήστας συνάδελφος ανέφερε, πήγε εξαιρετικά καλά φέτος. Και αυτό είναι ευτυχές γεγονός, γιατί πρέπει να το γνωρίζουμε όλοι ότι προερχόμαστε από 2 χρόνια πολύ άσχημα οικονομικά, ειδικά το 2020 αλλά και το 2021. Και πήραμε μία ανάσα. Πάρα πολλές επιχειρήσεις δεν ανοίξανε καν, είχαν ελάχιστα έσοδα. Πήραμε μια σημαντική ανάσα. Όποιος είναι νοικοκύρης και έχει προγραμματισμό, θα βγάλει και αυτό το χειμώνα, ο οποίος θα είναι δύσκολος μεν, αλλά ήταν πολύ καλή χρονιά τουριστικά. Οπότε εκτιμώ ότι θα πάει καλά η δουλειά. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Πάμε να σας ευχαριστήσω και εσένα.